αγαπητή φίλη, γεια σας. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για αυτή τη νέα εκπομπή που αρχίζει από το κριτικό κανάλι και έχει τον τίτλο «Αποσπερίδα». Και φιλοδοξούμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, να αποσπάσουμε μια ώρα από τον πολύτιμο χρόνο σας και να παρακολουθήσετε αυτή τη νέα εκπομπή που θα έχει σαν θέμα την παράδοσή μας. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα μαζί. Θεώρησα υποχρέωσή μου σε αυτή την πρώτη εκπομπή της Αποσπερίδας να καλέσω το μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής, τον Θανάση τον Σκορδαλό, που έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μουσική παράδοση αυτού του τόπου με την απλότητα, τη διαχρονικότητα που έχουν τα τραγούδια του, τώρα και 60 χρόνια που γράφει. Και εμείς οι νεότεροι παρακαλούμε να είναι πάντα καλά, να γράφει αυτά τα υπέροχα τραγούδια τα οποία θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή. Δάσκαλε, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Είσαι σπηλιανός. Τι θα το λέω. Από το σπήλι γέννημα θρέμα, και η μάνα σου και ο πατέρας σου. Βεβαίως. Αυτά τα νερά νομίζω ότι σε λίγα χωριά, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα πολλά νερά. Και νομίζω αν τα δουν οι Αθηναίοι θα ζηλέψουν πάρα πολύ. Με το δίκιο τους. Αλλά εκτός από τα νερά είναι και ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Κρήτης, πιστεύω. Αυτή η πόρτα ήταν η κουζίνα του. Η κουζίνα ήταν από εδώ. Ναι, από εδώ έμπαινε. Ναι. Όλα αυτά, απάνω ήταν ένας οντάς. Και βγαίναν από μέσα, είχε και σκάλα από μέσα και βγαίναν και κοινούσαν τον Ντάπα. Τον Ντάπα. Τον Ντάπα. Έτσι έφανε πρωτοπαιξελιά σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Από όπου έπαιρνε τη μασά που σου λέει, από εδώ ήταν παρασιά. Λένε ότι η λύρα του Θανάση του Σκορδαλού, τουλάχιστον στα Συρτά, σε όλα αλλά στα Συρτά, έχει ένα ξεχωριστό τρόπο να παίζει που και να μην κατέσει να χορεύεις, σου πάει η λύρα τα πόδια σου στη σωστή θέση. Εσύ σαν δεινός χορευτής, πώς αισθανόσουν όταν σου παίζει ο Σκορδαλός τη λύρα? Όλοι οι Σερτοί δεν χορεύονται στους χορευτάδες. Κάθε ένας, ναι, αυτός είχε υπολογίσει, ήξερε τι σκοπός σου πηγαίνει και τον παρουσιάζει και σε κανένα πετάξει, να νιώσεις αλλιώς. Δηλαδή, ανάλογα με το χορευτή, το στυλ που είχε ο χορευτής, εκανόνιζε και του έπαιζε τον ανάλογο σκοπό. Ένα μυστήριο πράγμα. Υπολόγιζε ποιο σκοπός του πηγαίνει το χορευτή, έλεπε, παρακολουθούσε την κίνησή του και τραβηθήσε στο παίξιμο. Και ήθελε, δεν ήθελε ο χορευτής, απέδιδε ωραία. Κάτι το μυστήριο, κάτι το μυστήριο. Όπως είναι ορισμένοι σκοποί, δεν χορεύονται δε όλοι του Θανάση σκοποί. Ορισμένοι όπως είναι, ψάχνω να βρω μια μάισα. Ρωτώ τα γρήμια του βουνού που βρίσκεσαι να μάθω. Τρέφεται ο πεύκος, ορισμένοι δηλαδή η σερτή του που θα χορέψει ασδήποτε ατζαμής. Αυτό είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, δάσκαλε, που είναι δίπλα στο σπίτι, στο πατρικό σπίτι ακριβώς, έτσι. Βεβαίως. Που είχα την μεγάλη τύχη να γεννηθώ κοντά εκεί στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου. Γιατί... Αυτός ο Μήλος, δάσκαλε, σου θυμίζει τίποτα? Ο Μήλος. Ο Μήλος. Εκεί επήγαινα Χαράλαμπε όταν ήμουν σε ηλικία 10 ετών. Γιατί 9 χρονών έπιασα τη λύρα στα χέρια μου. Όταν προχώρησα λιγάκι και άρχισα την ξεκαρπούλιζα. Επήγαινα εκεί που πέφτει το νερό στο πηγάδι, στο Μήλο. Στο ζουριό του Μήλου. Και άκουγα τα γάργαλα που τρέχανε. Και σαν να μου δίνανε δύναμη να δημιουργήσω κάτι στο παίξιμό μου. Δεν το πιστεύουν πολύ, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια. Και πήγαινα και ξενυχτούσα πολλές φορές, δεν το ξέρω, δεν με βλέπω άνθρωπος. Και πήγαινα και ξενυχτούσα στο Μήλο αυτό, στο λιγάτο λεγόμενο, λιγάτο. Αλλά ακούεις τη νύχτα το νερό και λύες, Παναγία μου, τι νερό. Ο Άση.
σου ερχόταν η έμπνευση αμέσως να γράψει. Πολύ, πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ και πήγαινα τακτικά. Με βοήθησε πολύ. Να ήταν τρόπος μια στιγμή. Να ήταν τρόπος μια στιγμή ότι είσαι εσύ να γίνω. Να δω αχαλαλίζονται, να δω αχαλαλίζονται τα δάκρυα που σου χύνω. Ο Θανάσης Κορδαλός ανήκει στη γενιά των καλλιτεχνών που με τα πολεμικά πήραν τα ηνία της κριτικής μουσικής για να την οδηγήσουν στη λαμπρή της πορεία που φτάνει μέχρι και σήμερα. Γεννήθηκε στο Σπύλι το 1920 και γαλουχήθηκε μέσα στις παρέες, τις σκαντάδες και τα γλέντια. Δασκαλός του εξακοής ήταν ο Ανδρέας Ροδινός. Να ήταν τρόπος μια στιγμή να πω στα σωτικά σου. Να δω αλήθεια αν χτυπά, να δω αλήθεια αν χτυπά για μένα η καρδιά σου. Το Ροδινό εγνώρισα σαν ήμουνα κοπέλι, από στη λύρα ήτανε Τσικρίτη στο Ξεφτέρι. Σε ηλικία 11 ετών που ήρθε ο Ροδινός, ο Ανδρέας συγχωρεμένος, στο χωριό μου, που είχε συμπάθεια στο χωριό μου και ερχόταν κάθε φορά που το φοράζε πολύ εύκολα. Όταν τον πρωτάκουσα, ενώ είχαμε κι άλλους οργανοπαίκτες στο χωριό μου, μου είχαμε τρομερή εντύπωση. Η ραχοκουκαλιά μου έσταζε νερό όταν τον άκουα και δημιουργούσα σκέψεις μέσα μου αν θα μπορούσα μία των ημερών να κατορθώσω στο ίμιση του ανθρώπου αυτού που λέει το Ροδινός, να παίζω κι εγώ λίγα. Ένα βράδυ λοιπόν, αξέχαστα, που ξανά έρθει ο Ροδινός, τα γιους του Ηλιανού αξέχαστα, ένας δικηγόρος Καλογρίδης τον είχε καλέσει στη γιορτή του, στη Ηλιανός Καλογρίδης. Οι Σπηλιανοί είπαν, χωρίς να ξέρω τίποτα εγώ στον Ανδρέα, ότι όταν ταιριάσει και είναι καλά, φώναξε το Σκορδαλάκι να παίξει λίγη λίρα να μας πει τη γνώμη σου. Μάλιστα. Πράγματι έγινε αυτό, για να μην σας κουράζω πολύ. Εγώ ήμουν στο τελευταίο σκαλούνι σε μια σκάλα και έβαλα το χέρι μου για να σηκώσω την μπουκαπόρτα που λέμε να φύγω. Με πιάσε τρεμούλα. Μάλιστα. Αλλά ο Θεός ξέρει τι είχαν από πάνω βάλει. Και δεν ανοίγει η πόρτα. Και ευτυχώς. Υποχρεωτικός με το χειροκρότημα, ξέρω εγώ, που μετά την πρόσκληση του Ανδρέα, ο Θεός ξέρει πως κατέβηκε τη σκάλα. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν κοντά στον Παξεβάνη που παίζανε με το Ροδινό και σηκώθηκε ο Ανδρέας απάνω, μου έδωσε τη λίρα και μου λέει, Θανάση, θέλω να με ξεκουράσεις λίγο, γιατί κουράστηκα. Σκέψη ήταν βέβαια άλλη. Εν πάση περιπτώσει, έπιασα τη λίρα, ο Μπαξεβάνης άρχισε τον πρώτο χανιώτικο συρτό για να τον ακολουθήσω εγώ. Τον ακολούθησα, παρά την κατάσταση που είχα, το τρακ να το πούμε έτσι, ο Ανδρέας δεν ήταν κοντά μου, επήγε από πίσω από την πόρτα για να μην τον βλέπω. Μάλιστα. Να παθαίνω περισσότερο. Με άκουσε που έπαιζα, κάμποσε γυρίσματα, δεν άντεξε και ήρθε και με πιάνει το δεξιό χέρι από το τόξο και με αγκαλιάζει και με φιλεί και λέει, Σπηλιανή, αυτός θα είναι ο διάδοχος μου. Σαν να ήξερε ο καημένος ότι στα 23 του χρόνια θα φύγει.
Μετά από το θάνατο του Ανδρέα Ροδινού, ο λαοτιέρης του Γιάννης Μπερνιδάκης, γνωστός και ως Μπαξεβάνης, συνεργάζεται με το Θανάση Σκορδαλό. Μαζί ηχογράφησαν 4 δίσκους 78 στροφών. Είδα μια φωτογραφία που είσαι με τον Μπαξεβάνη και τον Μαρκογιάννη από την άλλη πάντα. Ναι, αυτά είναι σύμβολα. Παίζετε μαζί και σύμβολα παλιά. Ναι, παίζαμε κάποιο καιρό με τον Μπαξεβάνη τον Γιάννη. Όταν ήμουν στο σχολείο χωροφυλακής. Γνωριστήκαμε τότε και ενώ ήταν με το λαγό, ήρθε κοντά μου έπειτα. Από τις μεγαλύτερες φωνές για μένα που έχει βγάλει η Ελλάδα ποτέ, όχι μόνο η Κρήτη, η Ελλάδα. Ήταν καλός ο Μπαξεβάνης ο Γιάννης. Λίγο αργότερα ο Θανάσης Σκορδαλός συνεργάζεται με τον Γιάννη Μαρκογιαννάκη, με τον οποίο έκανε και την πρώτη δημόσια εμφάνιση εκτός Κρήτης το 1939 στο χορό των Κρητών της Αθήνας στο ιστορικό κέντρο Βυζάντιον. Μόνο εκείνος, μόνο εκείνος μ' αγαπά. Είχα δημιουργήσει στα 16 μου χρόνια, δηλαδή το 1936. Δεν τον έγραψα. Και τον έγραψα με τα 10 χρόνια. Από τα νήσινο κοπέλι. Ναι, βέβαια. Μόνο εκείνος που αγαπά. Ναι. Που νομίζω ότι έχει μείνει. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο σταθμός για την καριέρα τη δική σου, νομίζω ότι είναι σταθμός και για την κριτική μουσική. Είναι, όπως λένε οι περισσότεροι, ο εθνικός ύμνος της Κρήτης στη μουσική. Ευχαριστώ, Μάμη. Σε ευχαριστώ, Χαράλαμπε, για τα λόγια σου, αλλά πράγματι. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι, για να μην πω, το 90% αρχίζει με το σκοπό αυτό. Ψάχνοντας σήμερα τους δίσκους του Θανάση του Σκορδαλού, εμπλέχτηκα σε ένα λαβύρινθο, λέει, να γράψω μερικούς τίτλους. Τι να γράψω και τι να αφήσω. Καλά. Πιστεύω ότι δεν τις θυμάσαι ούτε εσύ, δάσκαλος. Μερικούς μπορεί. Εγώ θα πω μερικούς από ίβρικα, από μερικούς δίσκους, γιατί πιστεύω ότι δεν θυμάσαι πόσα τραγούδια έχεις γράψει. Πού να τα θυμάμαι. Εχάρισά σου την καρδιά, να μπόργες με τα μάτια μου, όνειρα πλέκω μυστικά, όλα για σένα τα έπαιξα, εσβήσανε τα όνειρα. Κρυφά κρυφά θα σ' αγαπώ, καρδιά σχατήρι μη χαλάς, ποιος ουρανός, ποια θάλασσα. Ένας ατέλειωτος κατάλογος που θα πρέπει να μιλώ μισή ώρα για να τα πω. Δεν χρειάζεται, Χαράλαμπε. Εγώ... Ό,τι θυμηθούμε. Να χα τη χάρη, τη χάρη το πουλιό. Να χα τη χάρη. Πουλιό, να'ρθω να δω ή να κάνεις, να'ρθω να δω ή να κάνεις. Τα χρόνια της κατοχής, η καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Θανάση Σκορδαλού απελευθερώνεται. Το τραγούδι «Μόνο εκείνος που αγαπά», γνωστός και ως Πηλιανόσυρτος, ήταν μόνο η αρχή. Στο πέρασμα των χρόνων, οι δημιουργίες του με σκοπούς καινούριους σφράγισαν το ρυθμό και τη νέα εποχή της κριτικής μουσικής. Η σκορδαλική τελετουργία παίξηματος ήταν χαρακτηριστική. Ήξερε τι ζητάει η ψυχή ενός χορευτή
και έμοιαζε με τη μουσική του αρχικά να προσιλώνει τον χορευτή, αλλά έπειτα φαινόταν ότι κρατούσε τις δοξαριές του και τις έδινε στο χορευτή τη στιγμή που τις ήθελε. Σήμερα συνεπέρνει το χορευτή και τον ακροατή ο γρήγορος ρυθμός. Τα χρόνια μας εκείνα που εγώ ξεκίνησα να παίζω και που άρχισα να γράφω δίσκους, η μελωδία ήταν πιο ήρεμη, πιο γλυκιά και πιο αποδοτική. Ο μεγάλος συνθέτης της ελληνικής μουσικής, ο Μανώλης ο Καλομύρης, είχε πει κάποτε ότι τα τραγούδια, λέει, τα καταλαβαίνει, τα παραδοσιακά τραγούδια τα καταλαβαίνει ο λαός γιατί είναι δικά του. Εμείς, λέει, οι συνθέτες γράφουμε τραγούδια με την ελπίδα να τα καταλάβει ο λαός. Σωστό. Με την ελπίδα να τα καταλάβει. Ενώ αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα, που άκουγα εγώ προηγουμένως, είναι δικά μας. Είναι του λαού τραγούδια. Βγαρμένα από τις ψυχές των ανθρώπων μέσα, από το είναι τους μέσα βγαρμένα. Χωρίς υπεράνθρωπες προσπάθειες και χωρίς διαβάσματα και χωρίς τίποτα. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που με βοήθησαν, τον Γιώργο, τον Κρουσανιντάκη. Τιμή μας, δάσκαλε. Και τον Ζαχάρη Μαθιουδάκη. Να είσαι καλά, δάσκαλε. Και εύχομαι πάντα υγεία να έχουν, διότι λύρα και λαγούτο είναι ένα μείγμα. Λαγούτο και λύρα, λύρα και λαγούτο. Το οποίο ήτανε, είναι και πρέπει να είναι για πάντα. Ωραίες οι μουσικές όλες του κόσμου. Ωραία τα όργανα όλα. Εμείς όμως πρέπει να κρατήσουμε εκείνα που μας άφησαν, εκείνοι που έφυγαν. Εκείνοι που όταν βλέπουν κάτι το άσχημο, ότι βάζουμε στην οσίστρα μας μέσα κάτι που δεν πάει, τα κόκαλα τρίζουν. Ας το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα πώς θα κρατούσουμε αγνή την παράδοσή μας. Πες μου το πως δεν μ' αγαπάς, να μη συχνώ διαβαίνω. Μόνο το χρόνο μια φορά, μόνο το χρόνο μια φορά, μα και τότε σαν το ξένο.
να το λες, αυτό δεν είναι πόνος. Όπα, αυτό δεν είναι πόνος. Όπα, αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να πονείς. Πόνος είναι να πονείς και να το ξέρεις μόνος. Γιάιντα, σαν είμαι μοναχός, για τα σαν είμαι μοναχός, μου έρχονται μαζωμένα. Όπα, μου έρχονται μαζωμένα. Έλα μου, έρχονται μαζωμένα κι ο λογισμός μου τριγυρνά πάντα στα περασμένα. Γιάιντα, Γιάιντα, σαν είμαι μοναχός, για τα σαν είμαι μοναχός, παραπονώ με πιάνει. Όφου, παραπονώ με πιάνει. Ω, παραπονώ με πιάνει, πα, παραπονώ με πιάνει. Και έρχεται μες στη σκέψη μου και ό,τι και θέλει κάνει. Πολλές φορές ο λογισμός γυρνά στα περασμένα. Όπα, γυρνά στα περασμένα. Έλα γυρνά στα περασμένα και μου θυμίζεις την καημούσα που τράβηξα για σένα. Thank you.
φωτιά πανάψα μοναχός μου, πανάψα μοναχός μου. Στα πέρα τα ψυγείς αμάν, αμάν. Και στα πέρα τα ψυγείς ζητώ το λίτρο μου, ζητώ το λίτρο μου. Πιστός συνεργάτης του από το 1939 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 50 ήταν ο λαουτιέρης Γιάννης Μαρκογιαννάκης, στο συνθετικό του έργο όμως κατέθεσαν ψυχή και ο Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης, ο Νίκος Μανιαδάκης γνωστός και ως Μανιάς, η αδελφή Φραγκιαδάκη και άλλοι. Την δεκαετία 1945 με 1955 ο Σκορδαλός είχε σημαδέψει με το δοξάρι του την ουσία του κρητικού γλεντιού και χορού. Το 1947 μάλιστα, που τον πρωτοάκουσε ο τότε πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων Σοφοκλής Βενιζέλος, γοητεύτηκε τόσο από το ανεπανάληπτο παίξιμό του, που τον διόρισε υπάλληλο στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Τράπεζας Ελλάδος. Βοτάνη γίνω εις την πληγή, αμάν στην πληγή. Όταν γίνω εις την πληγή που μ' άνοιξες με κρέμο, άντασα μ'αν πω μ' άνοιξες με κρέμο. Κι εγώ θα σε έχω, θα σε έχω εικονισμά. Κι εγώ θα σε έχω εικονισμά σε όλη τη ζωή μου. Θα σε χαρώ σε όλη τη ζωή μου. Δεν ξέρω ποια φώτιση είχα. Φώτιση ίσως υπεράνω των δυναμένων του ανθρώπου. Είχα παραπλεύρος στην πατρική μου κατοικία τον Άγιο Χαράλαμπο. Πιστεύω ότι η φώτιση να ήταν και από εκεί, διότι εγώ ήμουν τακτικός στην εκκλησία σαν παιδί. Μάλιστα. Μ' άρεσε να πηγαίνω να βοηθώ τον παπά, να του φτιάχνω τα κάρβουνα, να του ανάβω φωτιά, να παίζω την καμπάνα αρχικά, και σιγά σιγά επλησίασα και το ψαλτήρι σε ηλικία 7 ετών. Και μια που είπαμε για την εκκλησία, σας βεβαιώνω, 13 ετών εγνώριζα τον οκτώηχο. Χωρίς μουσική να ξέρω, χωρίς τίποτα απολύτως, είχα τόση αγάπη που έμαθα τους ήχους. Μάλιστα. Τον οχτώ ήχο και έβρισκα τους ήχους χωρίς δυσκολία. Yeah.
λέω και το δηλώνω. Χωρίς την, τα τόσα χρόνια που είχαμε στην, στο ψαλτήρι, στην εκκλησία, δεν θα ήμουν εκείνος που είμαι, ή λίγος ή πολλής, δεν έχει σημασία. Κύριε Δαμαρλάκη, δεν ξεχνώ, ούτε θα ξεχάσω ποτέ όσα έχουμε πει, όσα έχουμε μιλήσει για όλα αυτά τα οποία είπα. Αν έχεις όρεξη, αμάν, αμάν. Έλα σαν έχεις όρεξη, το κρίμα να διπλώσεις, το κρίμα να διπλώσεις. Τη δώσω την καρδιά, αμάν, αμάν. Να σου τη δώσω την καρδιά, να τη ξαναπληγώσεις, να τη ξαναπληγώσεις. Θαυμάζω το πάθος που έχεις, αυτό το πάθος που έχεις για να παίξεις κριτική μουσική, να παίξεις νότες, να τραγουδήξεις. Χωρίς να θέλω να πω ότι είσαι γέρος, ότι παρόλο που σε λέμε γέρο, γιατί δεν σε βρίσκομαι αλλιώς, το παρατσούκλι είναι για μας γέρος, εκτός από τον δάσκαλος. Όταν ακούω αυτή την κουβέντα για μένα, ο γέρος. Γιατί με σαρά, με έλεγε από 25 χρονών η γέρο, όταν μ' άκουαν στο ραδιόφωνο και θα να πούνε απόψε στο καφενείο, θα ακούσαμε το γέρο. Γιατί, γιατί ήταν η φωνή μου χοντρή τότε, δεν ξέρω γιατί, και λέγανε απόψε ακούσαμε το γέρο. Έχεις τόση δύναμη, τόσο πάθος με την κριτική μουσική, που ο χρόνος δεν μπορεί να σ' αγγίξει. Πού βρίσκεις τόση δύναμη, μπορείς να μου πεις? Η αγάπη μου προς αυτήν. Όταν κάνεις μια δουλειά και την αγαπάς θα επιτύχεις. Όταν την κάνεις στα νιώ σου, δεν θα πάει καλά. Σκέφτηκες ποτέ να παρατήσεις τη λύρα? Πέρασε από το μυαλό σου? Τον εαυτό μου μπορεί, τη λύρα όχι. Εκκλησιαστικά, γέροντα, αποκαλούμε εκείνον ο οποίος γνωρίζει. Στο λέω έτσι απλά. Στην Εκκλησία λέμε γέροντα τον πολύ πνευματικό άνθρωπο. Άρα λοιπόν, μεταφέροντας το κλίμα το εκκλησιαστικό της βυζαντινής μουσικής, στο κλίμα της κριτικής μουσικής, πρέπει να σου πω ότι είναι τίτλος τιμής να σε αποκαλούν γέροντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Παναγία μου, Παναγία μου. Μα μήπως είναι κανικά μου σε εδώ. Ανεξάντητος είσαι δάσκαλε, δεν βαλεύεσαι με τίποτα. Ανεξάντητος. Τι γάμου δεν δάσκαλε. Για τον κύριο Δημητρή τα κάνω όλα πως. Έτσι ποδαγκάντουν από εκεί και ήθελα να... Κάτι θέλω να... Να εκραγούμε, ε. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το μεγάλο δάσκαλο διεκριτικής μουσικής, τον Θανάση Σκορδαλό, που είχε την καλοσύνη να έρθει σε αυτή την παρθενική εκπομπή της Αποσπερίδας. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά να με... Είμαι πάντοτε έτοιμος να κάνω ό,τι μπορώ στις προσκλήσεις οποίες μου γίνονται για αυτή την όμορφη παρουσίαση του Crete TV, που πρέπει όλοι μαζί να του πούμε από διευθυντή μέχρι τον κύριο Σιντηράκη και από τον κύριο Σιντηράκη μέχρι διευθυντή και όλο το προσωπικό το οποίο έχει το Crete TV, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προθυμία που έχουν δείξει τώρα και καιρό να παρουσιάζουμε πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα την παράδοσή μας, και μακάρι να γινόταν και δύο φορές τη βδομάδα. Διότι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι αν δεν ενδιαφερθούμε για την παράδοσή μας θα τη χάσουμε. Είναι μία σοβαρή και μεγάλη κουβέντα να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι τα διάφορα ξενόφερτα και πολλά άλλα πράγματα έχουν προσπαθήσει να μας κάνουν να την ξεχάσουμε την παράδοσή μας. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστούμε τα κανάλια όλα τα οποία θέλουν να καταλάβουν και να πιστέψουν ότι θα βοηθήσουν για να τα διατηρήσουμε αυτά που μας άφησαν εκείνοι που έφυγαν, οι παππούδες, οι αγιάδες κλπ. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον Γιώργο, τον Σιντηράκη, διότι πάντοτε έχει την καλή διάθεση να κάνει ό,τι μπορεί για όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Να γράψω θελογράμματα, να γράψω θελογράμματα στου γεραγιού τη μέση. Έλα και θα σου γράφω, αγάπη μου, πως άλλη δεν μ' αρέσει. Thank you.
Μην ακούνε άλλοι νεκροί τον αναστεναγμό μου.